γονείς τους οποίους έχει γονατίσει η οικονομική κρίση σηκώνουν τα χέρια ψηλά καθώς αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους τα οποία πάσχουν από σοβαρές ασθένειες την προβλεπόμενη δόση στην φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν. Αποτέλεσμα τα παιδιά να ξεσπούν εντός του σχολείου και να έχουν μια άκρος επιθετική συμπεριφορά. Σε αυτή την τοποθέτηση καταγγελία προχώρησε μέσα από την εκπομπή Direct της Κρήτη TV ο διευθυντής του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Ηράκλειο, Κώστας Πλουμής. Αναφέρω, ας πούμε, παράδειγμα συγκεκριμένου γονέα, το οποίο μου είχε εμπιστευτεί. Μου λέει: το παιδί πρέπει ημερησίως να παίρνει 2 φορές το φάρμακο του. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να του το παραχωρώ. Του το δίνω 2 φορές τη βδομάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το παιδί στο χώρο του σχολείου, παρόλη την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, και μιλάω για εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι αναπληρωτές, γιατί στη συγκεκριμένη δομή, όπως και σε όλες τις δομές τα ΕΕΚ της Ελλάδας, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Καταγγελία σοκ από διευθυντή ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο, η οποία φέρνει για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο τις τραγικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της ειδικής αγωγής. Εγκαταστάσεις ντροπή και ελλείψεις σε προσωπικό συνθέτουν το σκηνικό παρακμής στο φτωχό συγγενή της δημόσιας εκπαίδευσης. Και η κρίση έχει επηρεάσει, γιατί όπως γνωρίζετε τα παιδιά τα δικά μας, λόγω των μεγάλων αναπηρίων τις οποίες έχουν, παίρνουν και φαρμακευτική αγωγή. Η κρίση λοιπόν έχει επηρεάσει τους γονείς, η οικονομική κρίση, δεν μπορούν να αγοράζουν φαρμακευτική αγωγή. Κατ' επέκταση, μέσα στο σχολικό χώρο, την ώρα που τα φιλοξενούμε, θα βγάλουν επιθετικές συμπεριφορές. Νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή και ειδική περίπτωση που πρέπει να την εξετάσουμε και να τη διερευνήσουμε σε σχέση με το τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από κάποιες υπάρχουσες δομές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό νομίζω ότι λίγο ξεφεύγει από το γενικό κανόνα. Εκείνο που ήθελα να σταθώ. Συμβαίνει πάντως μέσα σε μια σχολική μονάδα. Ναι, το ξέρω. Και φυσικά, κοιτάξτε, το σχολείο. Πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Πλουμής ότι έχει επηρεαστεί και από τις κοινωνικές συνθήκες και από την οικονομική κρίση. Επιθετικές συμπεριφορές μαθητών ειδικής αγωγής είναι πλέον μια πραγματικότητα, με το μέτρο της περίφημης επέκτασης του ωραρίου να μην έχει αποδώσει σύμφωνα πάντα με εκπαιδευτικούς τα αναμενόμενα. Είναι με μια τσάντα στον νόμο και ετοιμάζονται να φύγουν. Μετά δε τις 12:30, έτσι, αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα συμπεριφοράς. Δηλαδή, αρχίζουμε να έχουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ειδικά σχολεία, αυτοκαταστροφικές τάσεις, επιθετικές συμπεριφορές, να ουρλιάζουν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, δηλαδή, ότι γίνεται αναφορά από έναν συνάδελφο εκπαιδευτικό πρόεδρο του συλλόγου ότι τα παιδιά από τις 11 και μετά είναι με μια τσάντα. Δηλαδή, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι να τα έχει να περιμένουν με μια τσάντα για να φύγουν.